Καλημέρα σε όλους από τα Τρίκαλα, βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάμε το βλογκάκι μας σήμερα. Λοιπόν, τώρα το πρωί ξύπνησα και κοίταγα τη Φέα, γιατί χτες δεν πρόσεξα. Καλά, φαίνονται τα βουνά μπροστά μας, χιονισμένα. Είναι πανέμορφα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο να βγούμε έξω να σας δείξω. Εν μεταξύ είμαι μόνη μου στο σπίτι, έτσι. Ο Νίκος με τη γιαγιά και με τη Τόνια πήγανε καρδίτσα, γιατί εκεί είναι μια φίλη της Τόνιας. Βασικά δεν είναι εκείνη, σαν ένα χωριό ήρθε, θα πούνε τα κάλαντα. Ο Βασίλης με τον Ανδρέα πήγαν για ψάρεμα. Στην κάμερα φαίνονται πιο μακριά τα βουνά. Μισό λεπτά, κοιτάξτε εδώ, Φέα. Τα βουνά όλα χιονισμένα. Πάρα πολύ ωραία. Και από εκεί το ίδιο, όσο κοιτάς έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, είναι όμορφα. Και τα ποτάμια εδώ κάτω μπροστά. Έχει ωραία Φέα, ό,τι και να πούμε είναι όμορφα. Λοιπόν, εγώ κάθομαι, κάνω μοντάζ, μετά θα βγω κι εγώ έξω, θα βγει και ο ήλιος και θα είναι πιο όμορφα, πιο ζέστη. Τώρα έχει υγρασία, αλλά εντάξει, τέλεια. Έκανα μοντάζ και εδώ που καθόμουν έβλεπα αυτό το runner που είναι πάνω στο τραπέζι. Καλά, είναι χειροποίητο, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, χριστουγεννιάτικο. Ταιριάζει και με τα νύχια μου, ε. Κοιτάξτε εδώ, φοβερή δουλειά, πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, βεντράκι από εδώ και βεντράκι από εκεί. Τέλειο. Γενικά εδώ στο σπίτι, να σας δείξω. Όχι, εδώ έχουμε μισό λεπτάκι να τα πάρω αυτά. Όλα αυτά εδώ είναι χειροποίητα. Και αυτό, και αυτό, και αυτό εδώ, ο Βασίλης εχθές έπαθε πλάκα. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε, κάνει την ισορροπία. Και τα ελαφάκια κουνάνε το κεφάλι και εδώ και τα ντόρα κουνιούνται. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Κοιτάξτε, τέλειο, φοβερό. Επίσης, τι άλλο έχει εδώ, εντάξει, η γυάλα μου αρέσει, ξέρετε ότι έχω τρέλα με αυτά. Κοιτάξτε και αυτό εδώ, χειροποίητο και αυτό, κοιτάξτε, αληθινά τσιγάρα κολλεμένο και αυτό, πολύ ωραίο, ε, κιθάρα, τέλειο. Γύρισαν τα αγόρια μου από το ψάρεμα, αλλά εγώ δεν πρόλαβα να βγω. Ήθελα να βγω, περίμενα να κάνει έξπορ το βίντεο και να πάω, αλλά δεν πρόλαβα, δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ. Πώς να καθαριστεί αυτό το πράγμα, και το Ανδρέα και αυτό το ίδιο είναι. Τέλεια, πολύ ωραία. Του λέω να το βάλουμε στο πλυντήριο, αλλά δεν έχουμε απορριπαντικό. Οπότε δεν μπορούμε, θα τα κάνει ο Ανδρέας, λέει, με εγκρομάντιλο κάπως να το καθαρίσει. Λοιπόν, ετοίμασα, έβαλα πατατούλες στο φούρνο, baby, να ψήσω. Επίσης θα μαριναρω παϊδάκια κοτόπουλο, το μεσημέρι θα φάμε εδώ, το βράδυ θα βγούμε βόλτα, οπότε μπορεί να φάμε έξω, εκεί στο Μήλο θα δούμε πώς και τι. Τώρα θα φάμε, θα ξαπλώσουμε λίγο γιατί ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα. Θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι και αυτά. Έχω μαρινάρει και το... τι είναι, φαϊντάκια κοτόπουλο, οπότε περιμένουμε. Χαλαρώνουμε, γύρισε η Τόνια από τα κάλαντα. Έχει μαζέψει 75 ευρώ η Τόνια στα κάλαντα. Αγόρια εδώ και ετοιμάζουμε τραπέζι, οι πατάτες είναι έτοιμες, περιμένουμε να γίνει το κοτόπουλο. Έτοιμο είναι, μωρέ, βγάλε να φάμε εκεί. Δεν είναι έτοιμο το κοτόπουλο, τι έτοιμο. Έτοιμο, αφού έχει μαύρισε. Πεινάς, ε, δεν μαύρισε τίποτα. Πεινάς, λέω. Όχι, ρε. Αφού η σαλάτα δεν είναι έτοιμη, τι. Θα φάει μετά. Βγήκε εδώ και το κρέας. Πω, τι θα φάμε σήμερα. Τι θα πάμε σήμερα. Έλα, Βασίλη. Τι έγινε, κυρία Λουμπόφ, σαλάτα. Έγινε. Πού είναι. Έλα, έλα. Πεινάμε. Καλή όρεξη. Βγήκαμε βόλτα μετά το φαγητό. Λίγο να περπατήσω. Εγώ σήμερα δεν έχω βγει καθόλου έξω. Ήμουνα μέσα, μαγείρεψα, έκανα μοντάζ, τώρα να γυρίσω να σας δημοσιεύσω το βίντεο. Να, εδώ η χι... Να τες οι χινούλες, τι ωραίες. Και το ποτάμι.
Τι είναι? Ναι, δηλαδή κάνεις κάτω, από εδώ μέσα. Θα κατέβουμε κάτω ή από εδώ θα πηγαίνουμε? Έχει χυλάσπιση. Ναι, έλα πάμε εμείς. Φύγετε. Τώρα δώσ' πιση. Ε? Είδα, χίνες καλέ, ποιες πελικάνες. Πελικάνια. Ναι, όντως, εδώ είχε νερά. Κοίτα, βλέπεις, Ανδρέ, πάνω στα βέντρα. Κοίτα, κοίτα, σκουπίδια. Εδώ είχε πλημμυρίσει τώρα όταν είχε αυτή την κακοκαιρία. Ναι, κοίτα. Μάλλον, ναι, ναι, κοιτάξτε τα βέντρα. Και στην πολυκατοικία που μένουμε εμείς μυρίζει μούχλα. Μήπως έχει φτάσει το νερό μέχρι εκεί, ισόγειο, μάλλον έχει πλημμυρίσει. Πω, πω. Καλά, κοιτάξτε νερό που είχε. Τα βέντρα φαίνονται εκεί που σταμάτησε το σκουπίδι. Α, και εδώ πάνω, κοίτα. Βλέπεις μέχρι εδώ. Τώρα μπορεί να ήταν και πιο πάνω, δεν ξέρω. Τραγική κατάσταση ήταν μάλλον. Να τα κορίτσια πως πηγαίνω. Όχι με ταξί σαν την Αθήνα. Με τα ποδήλατα. Μια χαρά. Όλα έτσι. Και η μαμά με παιδί με ποδήλατο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ όμορφα. Λες και είμαστε στην Ολλανδία, ε. Αχ, τι ωραία. Πω, πω. Εδώ κοιτάμε τα ψάρια. Έχει πολύ ψάρι, αλλά λέει ο Ανδρέας ότι είναι αδιάφορο το ψάρι. Δεν, ούτε καν. Εντάξει, τουλάχιστον ο Βασίλης έτσι καθόταν λίγο χαλάρος. Κοιτάξτε εκεί, τεράστιο ψάρι. Θα το κάνω πιο κοντά. Όπα, να βλέπετε. Έχει πολύ μεγάλα ψάρια. Εκεί στο κέντρο, στη γέφυρα που ήμασταν χθες, που ήταν και το βέντρο, εκεί έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια. Θυμάμαι ακόμα από το... την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει. Τεράστια. Ναι, 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 ναι. Και εκεί πιο πέρα έχει το ίδιο. Ναι, έχει, έχει ψάρι πολύ. Ωραία. Καλά, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε. Όπα. Ωραία, ε? Κοίτα. Και έτσι. Κοιτάμε εδώ με τον Ανδρέ που είχε φτάσει το νερό. Κοιτάξτε εδώ, για κανένα άκρη λίγο. Κοιτάξτε και πάνω, φαίνεται που είναι, και κοιτάξτε το βέντρο. Βλέπετε, πάνω από 3-4 μέτρα. Ναι. Πολύ ψηλά έχει φτάσει το νερό. Κοιτάξτε εδώ τα σκουπίδια, το ποτάμι είναι κάτω και κοιτάξτε εδώ τα νερά που είχαν φτάσει. Φαντάζεστε. Να, κοιτάξτε εδώ το κλαδί αυτό ήταν στο νερό. Ναι. Κοιτάξτε. Πω, πω. Κοίτα εκεί το κλαδί. Κοίτα πάνω αυτό το μικρό, ναι, που έχει σκουπίδια πάνω. Κοιτάξτε. Γι' αυτό μυρίζει στην πολυκατοικία, στο ισόγειο, στην είσοδο. Γιατί μάλλον έχει φτάσει το νερό μέχρι εκεί. Τραγικό, α. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December is, when the children. Ετοιμαστήκαμε, θα βγούμε τώρα, πάμε στο Μήλο. Πάμε βόλτα. Μπορεί να κάτσουμε και κάπου μετά, θα δούμε πώς θα πάει. Μπούκλα το μαλλί, βράχτηκα, μια χαρά. Λοιπόν, έτοιμοι, περιμένουμε τα άλλα κορίτσια να ετοιμαστούν και βγαίνουμε, φεύγουμε. Ποιος τον ακούει, το Βασίλη?
Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε τώρα χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να είστε καλά. Ανδρέα, πού είσαι? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές, χρόνια πολλά από όλους μας εδώ, χρόνια πολλά και στον Νίκο και από τον Νίκο. Σου έχω γράψει και σένα και όλο λένε ότι είσαι φοβερός, ε! Σε όλη υγεία. Φοβερός! Έτσι λένε, πάλι θα μας σε κλέψουν. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ κατέβηκα και περιμένω κάτω. Από την αρχή έβαλα μποτάκι με τα κούνια. Εντάξει, τα κούνια το μικρό, αλλά μετά άλλαξα πάλι. Έβαλα τα σνίκερς μου γιατί δεν έχουμε να περπατήσουμε. Οπότε λέω δεν πειράζει, μια χαρά. Οπότε πάμε. Α, έρχονται. Εντάξει. Φτάνουμε στο Μήλο σε λιγάκι. Εδώ είμαστε. Α, εδώ είναι ταβέρνα Χάνη. Μας είπαν ότι είναι ωραία ταβέρνα. Αλλά δεν ξέρω, να δούμε μετά αν θα πεινάσουμε. Τι όμορφα που είναι όλα, στολισμένα, καλά δεν υπάρχει. Είναι πολύ ωραία, δεν έχει τρένο. Every Christmas, honey, yeah. The snowman's dusting off his hat. Αυτοκίνητα full, πολλά αυτοκίνητα, πολύ κόσμο, ωραία. Παιδιά. Τι στην Ελλάδα. Ναι, σαν να είμαστε σε άλλο κόσμο. Σαν να έχουμε φτάσει σε άλλο κόσμο, ε. Τι ωραία πράγματα βλέπουμε εδώ. Πω πω. Φοβερά. Πάμε από εκεί, ξέρω εγώ που μπαίνω. Έχει και παγοδρόμιο και αυτοκινητάκια. Ου, Βασίλη. Christmas baby, the snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing in December. Κοίτα Βασίλη, κοίτα Βασίλη, α, αυτό, να, αυτό τι είναι, πού είναι καλέ, να το, α, κοίτα, κοίτα ωραίο και αυτό, κοίτα τον είδες, ό, τι κοίτα, εσύ Τόνια, διάλεξες κάτι, α, εδώ σοκολάτα με πιπέρι, με διάφορα, με μανιτάρι. Ανδρέα, Ανδρέα, σοκολάτα με μανιτάρι, κοίτα εδώ. Κοίτα, μανιτάρι, μαύρη τροπέτα. Κανόδερμα, κανόδερμα και κανάβι. Εγώ νομίζω ότι με πιπέρι, αλλά όλα αυτά είναι με μανιτάρι, βρε παιδιά. Τι είναι αυτή? Αμαντί και σαρικό. Τι ωραία πράγματα. Κοίτα τον σοκολάτα με μανιτάρι, είδες? Κοίτα, διάφορα μανιτάρια. Αν θέλεις είτε βοήθεια, για σας. Καλά, σας. Καλά, σας. Καλά, σας. Καλά, σας. Καλά, σας. Καλά, σας.
αυτό, γλυφιτζούρι. Γράψε και εσύ το μήνυμά σου πάνω σε ένα γλυφιτζούρι. Είδα αυτά. Βασίλη, να πάρεις ένα... Merry Christmas, baby. The snow is laying to feed. Να βήκαμε πάνω, εδώ είναι μουσείο. Περάσουμε από εκεί, τώρα λογικά θα βγούμε έξω. Wow. Τι όμορφα που είναι. Wow, ε? Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Ποτέ πίτσα χωνάκι. Περίεργο πράγμα. Ναι, εδώ άστον. Νόμιζα ότι θέλεις πίτσα χωνάκι. Είδες Βασίλη, έχεις φάει ποτέ? Ναι. Εδώ ο Βασίλης, γλυκιά απόλαυση. Πω, πω, φοβερό. Ζεστό κρασί θα πιω και βλέπουμε εκεί τα... Μισό λεπτάκι να σας δείξω. Κοιτάξτε και τι κάνουνε, βλέπετε. Κοιτάξτε, γυρίζουνε. Άνω κάτω, πω πω, ουρλιάζονται όλοι, πω πω, πω απάνω, απάνω, κοίτατε. Κοιτάξτε εκεί, ανάποδα είναι όλοι τώρα πάνω. Ανάποδα όλοι, πω! Πώς είναι το κρασάκι? Όχι και τόσο ωραίο. Ναι, νόστιμο. Δεν μπορώ να το δοκιμάσω, αλλά μυρίζει λίγο περίεργα. Ζεστό, πολύ. Ναι, αλλά δεν είναι το κόκκινο το κρασί, το ξέρεις, το κόκκινο, κόκκινο. Πλά είναι το ποτήρι που δεν φαίνεται δεν το χρώμα. Ξέρω. Ωραία. Είδες. Δεν σε πρόλαβα! Και ο Βασίλης! Τον άφησες, να τος ο Βασίλης! Στη μέση είναι! Όχι, όχι, πάμε! Ξέρεις που είναι! Πάνω με την τρέλα, πήγε πάνω, πιάνε! Έλα, μπράβο!
Βασίλης με την Τόνια πάνε. Κακά. Παιδιά, γεια σας! Εδώ είναι ωραία, εδώ είναι ωραία να ζεσταθούμε λίγο. Τέλεια! Τέλεια! Ο Βασίλης κάτι άλλο πήρε τώρα, γλυκό είναι. Δεν θέλω γλυκό, εγώ θέλω κάτι φαγητό, δεν θέλω γλυκά. Φεύγουμε, παγώσαμε, παγώσαμε. Εκεί είναι έξοδος που είναι. Τι κάνεις, άντρα μου, τι τραβάς, μπράβο το παιδί. Λοιπόν, φύγαμε από το Μήλο και πήγαμε στο κέντρο. Θέλαμε να πάμε με το τρενάκι, αλλά δεν το βρήκαμε. Δεν ξέραμε, και τώρα που γυρίζουμε βλέπουμε ότι το τρένο πάει κέντρο και εμείς δεν ξέραμε από πού ξεκινάει. Τέλος πάντων, πήγαμε στο κέντρο γιατί λέγαμε να κάτσουμε κάπου, κάτι να τσιμπήσουμε, κάτι. Αλλά δεν βρήκαμε τίποτα να κάτσουμε, όλα είναι φουλ γεμάτα. Και κουραστήκαμε επειδή περπατήσαμε πολύ, πάμε σπίτι. Πάμε να ανάψουμε τζάκι και να φάμε ό,τι έχουμε. Και αύριο το πρωί μπορεί να πάμε Καρδίτσα. Γιατί σήμερα σας είπα ότι πήγε η Τόνια, έλεγε τα κάλαντα στην Καρδίτσα και ο Νίκος με φορά μου πήγανε και λέει είναι πολύ ωραία και να πάμε εκεί να φάμε μεσημεριανό και τα λοιπά. Και μετά το βράδυ να γυρίσουμε πάλι εδώ. Και επίσης θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτούς που μου γράφετε στο Instagram, είστε πάρα πολύ και μου λέτε να πάμε Καλαμπάκα. Έχουμε πάει εκεί, είχαμε πάει και Ελάτη μια χρονιά Καλαμπάκα, πήγαμε και όταν έχουμε έρθει Τρίκαλα, είχαμε πάει πάλι, ξέρουμε και Μετέωρα και Καλαμπάκα έχουμε πάει.
Επίσης μας γράφετε να πάμε light περτούλη και εκεί έχουμε πάει. Είχαμε πάει μια χρονιά και μέναμε light και βόλτα περτούλη και μετέωρα είχαμε πάει πάλι. Λοιπόν, επίσης μας γράψατε να πάμε λίμνη πλαστήρα, θα πάμε. Και τι άλλο, μας γράψατε να πάμε πολλά βασικά, αυτά που τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι και όλα, μην νομίζετε. Πύλη Τρικάλου να δούμε την Πέτρινη Γέφυρα, έχουμε πάει και εκεί. Μπορεί να περάσουμε να τη ξαναδούμε, αλλά έχουμε πάει, είχαμε σταματήσει εκεί όταν πηγαίναμε ελάτε. Λοιπόν, σήμερα πήγαμε στο Μήλο που μας άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πολύ οργανωμένα, πολύ όμορφα, φαγάντικα, γλυκά, το ένα, το άλλο, διάφορα. Ό,τι θέλεις να κάνεις εκεί, όμορφα, πολύ ωραία και φωτισμός και διακόσμηση και όλα, πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα κρυώνει πολύ, έχει τέτοια υγρασία, οπότε πάμε σπίτι. Σας λέω ότι θέλαμε να κάτσουμε, αλλά δεν καθίσαμε γιατί και στη ταβέρνα που γυρνάγαμε τώρα μας έχετε προτείνει τη ταβέρνα Χάνι που είναι πολύ ωραία. Τώρα γυρίζαμε και ήταν γεμάτη και εκεί δεν είχε τραπέζι, οπότε φεύγουμε, πάμε, δεν ξέρω. Όλα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο και εκεί στο Μήλο χαμούλης γινόταν, αλλά εντάξει, είναι ωραία, ό,τι και να πούμε, είναι φανταστικά. Φτάσαμε σπίτι και πέσαμε όλοι πτώματα. Παναγιά μου. Ήτσες. Ευχαριστώ. Τέτοιο. Ο Ανδρέας ανάβει το τζάκι. Όλοι πιάσαμε τις πέσεις και δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Ο Ανδρέας δουλεύει. Ναι. Ποιος πεινάει κάποιος. Είναι αλήθεια πως εκεί λέγαμε για ταβέρνα, αλλά εκεί οι μισοί έχουν φάει. Οι μισοί δεν πεινάνε. Ο Νίκος έφαγε πίτσα χωνάκι. Η Τόνια έφαγε πίτσα χωνάκι. Ο Βασίλης έφαγε ντόνατς και το άλλο πώς λεγότανε? Νοσίς, ξέρει, δεν ξέρω. Βασίλη, πώς λέγεται? Ισπανικός νοκουμάρος. Τσούρος. Τσούρος. Δεν έχω φάει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τίποτα, δεν τρώω γλυκά, οπότε... Πω πω, τι μας κάνει εδώ ο άντρας μου. Πω... Αυτή η σακούλα λίγο χαλάει την εικόνα, αλλά εντάξει. Αυτή τη σακούλα μας έφερε ο σπιτονικοκύρης. Η σακούλα τώρα θα σε φτιάξει. Ναι, βέβαια θα με φτιάξει, γιατί έχει ξύλα μέσα και θα μου φτιάξει. Μας έφερε ο σπιτονικοκύρης ξύλα και προσάναμα και τέτοια. Αλλά είναι αλήθεια πως ο Βασίλης μάζεψε σήμερα κάτω στο ποτάμι ξύλα. Έτσι ψηλά ψηλά, ξέρετε. Πω... Παρνάμε το πρωί, Βασίλη μου, σαρκούς με τα αυτοκίνητα και μαζί με το ξύλα. Ωραία. Να μαζέψουμε στην καρδίτσα. Έχει εδώ, ξέρεις τι γίνεται στον δρόμο. Φαντάζομαι, γιατί στον δρόμο όταν πας δεν θα έχει ξερά ξύλα έτσι πεταμένα. Έχουν πλημμυρίσει τα ποτάμια, ξέρεις, και έχουν μαζέψει όλα τα ξύλα. Για το σπίτι θέλεις ή εδώ? Για εδώ, για το σπίτι. Τώρα στο σπίτι δεν με φτάνουν αυτά που έχω όλα. Δεν σου φτάνουν? Όχι. Έχει πολλά ξύλα. Έχει πολλά. Μπορεί να είναι πολλά τα ξύλα. Ποτέ δεν, έχει, δεν είναι αρκετά τα ξύλα. Και μου σταματήσει τώρα από εδώ. Ό,τι και να λέμε. Έχει χάρη μεγάλη το τζάκι. Ό,τι και να πεις, αλλά εμάς μας λείπει το τζάκι. Παρόλο που δεν ανάβαμε και πολύ. Μας... Έχει τόσο μακριά, δεν έρχεται. Έχει τόσο μακριά. Ναι, μου έρχεται, ζέστερο. Μας ρωτάνε για το γάτο μας. Το αφήσαμε σπίτι ή το πήραμε μαζί μας? Σπίτι είναι ο γάτος μας. Ξενοδοχείο, όπως τη λέμε. Έχουμε άτομο που έρχεται και το βλέπει, το χαϊδεύει. Φαγητό το αφήσαμε, νερά το αφήσαμε, όλα είναι καλά. Είναι πολύ φουντωμένο. Μπορεί να είναι... Είναι ξερά αυτά που μάζεψε ο Βασίλης. Και τα άλλα που ήταν μέσα, ξερά είναι. Δεν έχει να λέει, γιατί άλλη φωτιά βάζει το ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί στο σπίτι δεν έρχεται? Έρχεται, αφού όταν τόσο έρχομαι... Τόσο πολύ, μέχρι εδώ, όχι. Μέχρι εδώ δεν έρχεται, μέχρι εκεί έρχεται μόνο. Πάντως ωραία. Από το Μήλο πήραμε, ο Ανδρέας μου πήρε πορτσίνι βολίτης. Ωραίο μανιτάρι, θα φτιάξουμε, δεν ξέρω, λογικά σούπα θα φτιάξω όταν θα γυρίσουμε.
μανιταρόσπα. Από πού είναι αυτά? Έχει γράφει ελληνικό προϊόν, αλλά από πού είναι τα μανιτάρια? Βασιλικά, βασιλομανίταρα, βασιλικάρια ή καλογεράκια. Δεν γράφει από πού είναι, είναι, δεν βλέπω εγώ. Από το Μούνο είναι. Μετέωρα μουσιόν. 6,70 είχε. Πόσα? 25 γραμμάρια. Και πήραμε και μια σοκολάτα. Δεν μπορούσα να αποφασίσω, η Τόνια διάλεξε αυτή. Είναι με γανόδερμα και κανάβι. Έχω ξεχάσει πώς να παίζω αυτό το πράγμα. Εδώ η κόρη μου τρώει τα λεφτά από τα κάλαντα καραμελίτσες, και αυτός τον δώσανε. Σου τον δώσανε αυτός τα κάλαντα? Ναι, τον δώσανε. Σε σπίτι? Όχι, σε μαγαζί. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Μπράβο. Ωραία. Κοκαλάκι. Ω, να το χρησιμοποιώ. Στη δουλειά μου πέφτει το μαλλί στα μάτια και δεν βλέπω. Πού να το βάλεις καλέ? Ναι, εδώ, εδώ τώρα, εκεί μου πέφτει και ζορίζομαι. Πω. Τι κάνετε καλέ εκεί? Γελάμε. Χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το Χρήστο. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Πού είσαι, Μπιλ? Άντε το κοριτσάκι μου. Άντε τι ζητά. Εντάξει. Χρήστο, Χριστιανά. Ναι, τι άλλο έχουμε εκεί, Τόνια, να μπορούμε να δούμε λίγο? Τι μάζεψες? Μπισκοτάκια. Λεφτάκια, σοκολατάκια. Πάρα πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, πάτα πίσω, Τόνια. Λοιπόν, καθίσαμε, φάγαμε, βλέπαμε μια εκπομπή, Χριστούγεννα με φίλους, μουσική, τραγούδια, χορό. Και η ώρα είναι μία παρά, 4 για την ακρίβεια. Λοιπόν, οπότε σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που εορτάζουν, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογάκι. Bye bye, γεια σας!